Στα Βερίσια, ο Απόλλωνας Μύτης πέρασε με 1-0 από την έδρα της τοπικής ομάδας, το Βρυσίων. Έχουμε κοντά μας τον Αρτίτ Μεσούλη, ο οποίος είναι από τους πρωταγωνιστές του παιχνιδιού σήμερα. Καλησπέρα, Αρτίτ, και συγχαρητήρια και για την νίκη, αλλά και στην ουσία είσαι ο παίκτης που κρατάει το 0 στο 23, έχοντας πιάσει το πέναλτι απέναντι στο Ματσαρέ, μια διπλή επέμβαση. Νομίζω ότι ήταν και η πιο κομβική φάση του παιχνιδιού, γιατί από εκεί πέρα θα υπήρχε μια διαφορετική ιστορία. Ήταν όντως κομβική. Αν είχαμε δεχτεί γκολ, θα ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Ήταν μια καλή ομάδα, ανταγωνιστική πολύ. Έπαιξε ποδόσφαιρο καλό, θα μπορούσα να πω. Εμείς δυσκολευτήκαμε αρκετά. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, στην τελική προσπάθεια. Αλλά μετά το φτιάξαμε στο δεύτερο. Χάσαμε αρκετές ευκαιρίες και προχωράμε. Ήταν πολύ σημαντική νίκη, ήταν επαγγελματική, θα έλεγα, και δείχνει πολλά για το μέλλον. Μου κάνει εντύπωση ότι χρησιμοποιήσεις ακριβώς μια φράση με τον προπονητή, τον κύριο Παχατορίδη, που μας μίλησε και μας είπε ότι δεν είναι μια επαγγελματική νίκη, απόψε και διαχείρισης, αλλά και ότι στην ουσία καταφέρατε να αντέξετε κι εσείς και την πίεση μιας ομάδας που δεν είχε την πίεση, έπαιξε χωρίς άγχος, αλλά και γενικότερα να μπορέσετε να έχετε την υπομονή να βρείτε την ευκαιρία που πρέπει για να πάρετε μια σπουδαία νίκη εδώ μέσα. Ήταν και δείχνει την προσωπικότητα που έχουμε, την ποιότητα που έχουμε και ότι θα μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα στο μέλλον. Είμαστε και μια ομάδα που δύσκολα χάνουμε. Δύσκολα δεχόμαστε φάσεις και γκολ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για το μέλλον. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει από την αρχή τη σεζόν σε εσάς. Δεν ξέρω πώς αυτό το ταξίδι για σένα. Έχεις παραστάσει από πιο ψηλά έτσι, από υψηλές κατηγορίες. Αλλά νομίζω ότι ο Απόλλωνας είναι επίσης μια ιστορική ομάδα που αγωνίζεσαι στην καριέρα σου και νομίζω ότι είναι και έτσι μια πολύ, έτσι, ένα μεγάλο κίνητο για σένα αυτή τη χρονιά. Είναι όντως. Έχω έρθει σαν δανεικός από τον Εθνικό. Και μπορώ να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ εδώ και υπάρχει μέλλον στο σύλλογο. Και εύχομαι τα καλύτερα για την ομάδα και για μένα μετά. Τον Εθνικό εννοούσα στην προηγούμενη έτσι, στην εισαγωγή που έκανα. Πώς είναι να παίζεις σε αυτές τις ομάδες, δηλαδή πώς είναι το κλίμα, η πίεση, πώς ζουν οι καθημερινότητα οι ομάδες που. Και ο κόσμος βασικά των ομάδων. Κάθε ομάδα που έχει το δικό της κόσμο έχει απαιτήσεις ψηλές. Και ο Εθνικός και φέτος ο Απόλλων έχει απαιτήσεις ψηλές. Έχει βρεθεί πρώτη φορά στην κατηγορία αυτή και έχουμε το καθήκον να την ανεβάσουμε ξανά ψηλά και να την πάμε και στις επαγγελματικές κατηγορίες ξανά. Όποια ομάδα έχει κόσμο, έχει υψηλές απαιτήσεις, πάνε μαζί αυτά. Και μια τελευταία ερώτηση, δεν ξέρω τι ποσοστό έχει στα πέναλτι, δεν ξέρω αν το έχει υπολογίσει, αλλά νομίζω ότι ήταν στην ουσία πολύ, πολύ καλό για την ψυχολογία σου βασικά, ότι κατάφερες να κάνεις το πέναλτι, στην ουσία εσύ εμπλέκεσαι στη φάση με τον Εδέτσι. Αλλά σε είδα την ώρα που ήσουν απέναντι από τον Ματσαδέ ότι είχε την ψυχολογία από τον τρόπο που χτύπησε τα δοκάρια ότι θα το πιάσει. Ναι, ήμουν πολύ σίγουρο. Το διάβασα το ποδοσφαιριστή. Και εγώ του έχω ένα καλό ποσοστό στα απέναντι. Το έχω. Αλλά ήμουν πολύ σίγουρο. Είχα καθαρό μυαλό. Ούτε διαμαρτυρήθηκα όταν έκανα το απέναντι. Ήμουν κατευθείαν στην επόμενη ενέργεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι μια πολύ δύσκολη θέση και νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή ήταν και για τους δυο σας μια μεγάλη στιγμή αυτό το παιχνίδι ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ την παρουσία σου εδώ. Ευχόμαστε το καλύτερο με υγεία και επιτυχίες και συγχαρητήρια για την νίκη αλλά και για την εμφάνισή σου. Ευχαριστώ πολύ.